Οι συνταξιούχοι τώρα μετρούν τις απώλειες που έφεραν στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου οι νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές. Πολλοί από αυτούς, με τα ποσά που λαμβάνουν, ζουν και τα άνεργα παιδιά τους ή πολλές φορές βοηθούν ακόμα και τα εγγόνια τους, όπως λένε στο Μέγκα και την Ελένη Λαζάρου. Τσίμα, τσίμα. Εμένα μου διώχνει κανονικά σήμερα, την πήρα κατά 60 ευρώ λιγότερο. Έτσι. Και εμένα μπορεί να είναι 40. Σε ένα καφενείο κάπου στο Γουδί. Οι συνταξιούχοι συζητούν για το ψαλίδισμα στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Ο ένας ρωτάει τον άλλον πόσο κόπηκε η σύνταξή του. Και όλοι μαζί αγωνιούν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Αλλά και για το τι ακολουθεί μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου. Ο κύριος Τρίφωνας, που είναι οικονομολόγος, είναι σίγουρος ότι η σύνταξή του θα συρρυκνωθεί κι άλλο. Ξέρω, αύριο θα μου κόψουν 100. Μεθαύριο 300. Τι να κάνω, ζω με αυτά. Αν σου στερήσουν να πάρεις ένα σουβλάκι στο ενταγωνό σου, είναι πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή, κοινωνικά εγώ προς το παιδί δεν αισθάνομαι καλά. Προς το παιδί. Διότι το παιδί δεν ξέρει ότι εγώ δεν έχω το ευρώ να του πάρω το σουβλάκι. Απογοητευμένος είναι και ο κύριος Γιώργος, ζωγράφος και πρώην γραφίστας. Ο ίδιος έμαθε να ζει με ελάχιστα χρήματα γιατί δίνει τα χρήματα στα παιδιά του. Στεναχωριέται όμως που τώρα θα τους δίνει λιγότερα. Έχω 3 εγγόνια. Και η μάνα τους πέθανε πάνω στη γέννα στο τρίτο παιδί. Και τη σύνταξή μου την έχω δώσει στο γιο μου. Τον έχω εξουσιοδοτήσει και παίρνω μόνο το χαρτζιλίκι μου. Οι νέες περικοπές της συντάξης οφείλονται στην αύξηση των παρακρατήσεων για την υγεία, 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές. Τους επόμενους 3 μήνες οι συνταξιούχοι θα πάρουν ακόμη μικρότερες συντάξεις, καθώς θα περιλαμβάνουν αναδρομικά και τη μείωση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Βοηθάω τα παιδιά μου. Γιατροί, φαρμακεία, πράγματα, θάματα, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ο 88χρονος Θεόδωρος Πάρχαρης ήταν υψηλόβαθμος μηχανικός της Siemens. Τα τελευταία χρόνια όμως, πριν βγει στη σύνταξη, άνοιξε δικό του εργαστήρι και έκανε αυτασφάλιση. Έτσι, η σύνταξή του είναι μόλις 300 ευρώ και με το ΕΚΑΣ φτάνει τα 480. Για τον εαυτό του κρατάει λίγα ψηλά, ίσα ίσα για τον καφέ του, ενώ με τα υπόλοιπα βοηθάει την οικογένεια της άνεργης κόρης του. Ευτυχώς οι Έλληνες είμαστε φασολάδες. Τρώμε φασόλια. Όταν έρχεται εμένα το εγγόνι μου που είναι άνεργο, μου λέει γεια σου παππούλη μου, εγώ δεν μπορώ να του δώσω ένα δίφραγμα να βγει με το κορίτσι, με τους φίλους να πάμε και έναν καφέ που πρώτα έκανα έτσι και του δίνα κατοσάρικα και τα λοιπά και πήγαινε και τώρα δεν υπάρχουν.